προχωρήσουμε. Ναι, να απαντήσουμε στον Γιάννη, τον Πρόεδρο. Η αγωνία των αγροτικών οδοποιών, να ξέρετε, την έχουμε πρώτη εμείς, όπως είπε ο Παναγιώτης Τζαχρίστας, και επειδή κάνουμε καταγραφή των αναγκών, η αγροτική οδοποιία σε ένα αγροκτηνοτροφικό δήμο καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και των Προέδρων και της Δημοτικής Αρχής. Ήδη ουσιαστικά έχουν δημοπρατηθεί με τη βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας τρεις αγροτικές οδοποιίες αυτή τη στιγμή. Μία έχει εγκατασταθεί ήδη ο ανάδοχος, που αφορά το Καστρία Σκοτοχωρίου. Έχουμε μία δεύτερη που τρέχει, είναι που αφορά την αγροτική οδοποιία της Παναγίας Φανερωμένης και μία που αφορά την Παλαιομάνινα. Ήδη οριμάζουμε και άλλες αγροτικές οδοποιίες που αφορούν παλιότερες μελέτες, όπως είναι αυτή της Κανδύλας, και ετοιμάζουμε το φάκελο γιατί είναι σχεδόν πλήρης, και του Ριβίου και του Κουβαρά που αφορά το δημοτικό διαμέρισμα φοιτιών. Γενικά, αν δούμε τις ανάγκες αγροτική οδοποιία, προχθές ήμασταν με τον κύριο Τάγκα, τον πρόεδρο του Αγραμπέλου, είναι τεράστιες. Ο Γιάννης, όντως, αυτός ο δρόμος είναι κεντρικός άξονας. Για μένα θα έπρεπε να είναι περιφερειακός δρόμος, θα έπρεπε ήδη να έχει ανοίξει, να έχει γίνει 6 μέτρα και να έχει περάσει το περιφερειακό δίκτυο, γιατί συνδέει την ενδοχώρα του Ξηρομέρου με το περιφερειακό δίκτυο προς Μεσολόγγι και Πλατηγιάλη. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχει γίνει έτοιμα και παλιότερα. Προσπαθούμε, αλλά όντως χρειάζονται πολλές απαλωτριώσεις και νομίζω ότι στην δεδομένη οικονομική συγκυρία ίσως να είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Όμως, όσον αφορά το κομμάτι της μελέτης, υπάρχουν και άλλα αιτήματα. Ο Δήμος ο Τάγκας είχε βάλει προχθές ένα και σιγά σιγά προσπαθούμε να το ικανοποιήσουμε. Ο Γιάννης ο Χρόνης βάζει σήμερα ένα άλλο αίτημα. Έχει βάλει ο Τάκης του Ζαρκαδούλας, ο πρόεδρος των Βλιζανών, για έναν αγροτικό δρόμο περίπου 4-4,5 χιλιόμετρων που ενώνει τα Βλιζιανά με τον Αετό και ενώνει και τους δύο δήμους ουσιαστικά. Και παρεπιπτόντως αυτό το δίκτυο δεν θεωρείται περιφερειακό, θεωρείται αγροτικός δρόμος και αυτός, δημοτικός δρόμος. Και ξαναλέω ότι τα αιτήματα είναι πάρα πολλά. Θα προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις που έχουμε και μέσα από συνέργειες και συνεργασίες και με τα εργαλεία που θα μας δώσει και ο νόμος, γιατί υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στο 44-12. Θα είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι στις αναθέσεις μελετών. Θεωρώ ότι είναι ένα πάγιο αίτημα των δημάρχων και μέσα στο 21 πιστεύω θα υλοποιηθεί. Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, να προσπαθήσουμε μέσα στο 21 να εντάξουμε και αυτές τις μελέτες που αφορούν σημαντικές αγροτικές οδοποίες του Δήμου πρώτα σε μελέτη, να οριμάσουμε τη μελέτη και να διεκδικήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία όταν θα δοθεί ευκαιρία.